Πριν μας είπε ότι γίνονται κάποιες ενέργειες, πείτε μας λίγο ποιες είναι αυτές οι ενέργειες και πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Εντάξει, περιγράψτε λίγο ακριβώς το πρόβλημα. Εχθές μόλις επέστρεψα από την Αθήνα, ενημερώθηκα ότι υπήρχε ένα πρόβλημα με τον σχεδιασμό που έχουμε για τα δύο νοσοκομεία, της Κοζέας και της Πελεμένης, που όπως ξέρετε αποτελούν ένα ενιαίο νοσοκομείο στην διοίκηση και στην συλλογική τους. Και αμέσως επισκέφθηκα τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Παύλου, και προκαλέσαμε μια σύσκεψη αργά το βράδυ, η οποία κράτησε μέχρι τις 11.30-12 ώρα. Ενημερώθηκα και από τους γιατρούς, αλλά και από τη διοίκηση, γιατί αυτός ο σχεδιασμός. Και μου είπαν το εξής. Δεν κλείνει η μυευτική της Κοζάνης, απλά δεν θα εφημερεύει η μυευτική. Θα λειτουργεί κανονικά μέχρι το μεσημέρι, αλλά σε εφημερία θα είναι προσωρινά μέχρι τέλος του μήνα η μυευτική του ποδοσφαιρικού. Γιατί εκεί υπάρχει η δυνατότητα της παιδιατρικής, που αντιλαμβάνεστε ότι η μυευτική με την παιδιατρική είναι δύο κλινικές που πρέπει να συνεπάρχουν για να επιτελούν το έργο. Σε συζήτηση που υπήρξε, η πρόταση αυτή που υπήρξε από μεριά τη διοίκηση μερικώς μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παρά τα αυτά, όμως, εγώ ζήτησα να δώσουμε λύσεις στο να υπάρξει λειτουργία και τη μυευτική κλινική τη Κοζάνη. Ζήτησα την συνδρομή του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνη και ο Ιατρικός Σύλλογος ανταποκρίθηκε άμεσα. Ήταν παρόν ο πρόεδρος στη σύσκεψη, έτσι ώστε γιατροί με τη δυνατότητα που δίδεται πλέον ως επισκέπτες στα νοσοκομεία, να κρατήσουν ανοιχτή σε εφημερία πάνω από την για εφημερία δηλαδή, έτσι, και την μυευτική κλινική της Κοζάνης. Είναι ένα θέμα από το οποίο το οποίο ασχολούμαστε. Εγώ δώσα εντολή στον κύριο Γιάννη Κύρκο να βάλει την περιφερειακή στη συνεργασία και με τη διοίκηση αλλά και με τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης, μέχρι και το απόγευμα να δώσουμε λύση. Ήδη υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από έναν δύο γιατρού που πραγματικά θα εξυπηρετήσουν την εφημερία. Γιατί όταν λέμε εφημερία μπορεί να είναι, αν χρειαστεί, και μέσα στο νοσοκομείο, αλλά μπορεί να είναι και σε ετοιμότητα που οι γιατροί ξέρουν είναι από το σπίτι, αν χρειαστεί κάτι. Πρέπει να ξέρετε όμως ότι η μυευτική κλινική του Μαμάτσου νοσοκομείου έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις. Αρκεί να σας πω, ας πούμε, από στοιχεία που ζήτησα να δοθούν, γιατί πρέπει από αυτό που έλεγα και φώναζα, ότι πρέπει να πάμε σε έναν επανασχεδιασμό του υγειονομικού χάρτη της περιφέρειας. Θέμα το οποίο κουβεντιάσαμε και με τον Υπουργό, που ειδικά συγκρουστήκαμε στην Αθήνα. Τοποθέτηση την οποία την έκανα και στην Φλόρα για το νοσοκομείο του Δημάτου Στέφανο τη Φλόρα που είπαμε, δώστε τα νοσοκομεία να τα λειτουργήσουμε εμείς. Όσο παρόλο που ο Περικράτης, είπαμε ότι πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε σοβαρά με τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή και υπάρχουν τα στατιστικά δεδομένα, το πώς κινείται ο πληθυσμός και από πότε μπορεί να συγκροτηθεί. Η μυευτική κλινική της Κοζάνης κατά μέσο όρο δίνει δύο γεννήσεις το μήνα. Και αυτό έχει τις εξηγήσεις του που πρέπει εμείς να τις αναζητήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Αρνέτειο. Μια κλινική, η οποία σας ενημερώνω, έχει μια υποδομή την οποία θα τη ζήλευαν μεγάλα μυευτήρια της χώρας και δεν ξέρω αν την διαθέτουν.